Και πάρα πολύ καλά. Γιατί λοιπόν έκανε 23,7 στο δυναμικό και 24,6 στο τελικό. Ναι, είναι χαμηλά για τελικό. Γιατί είχε συμμουρμούρα απέναντι. Γενικά όλα τα επεισόδια της Βική κύμα. Επειδή ο τελικός περιμέναμε μήπως ανέβηκε. Μα αυτό δεν είχε ενδιαφέρον καθόλου τη διάρκεια της σεζόν. Γιατί δεν ανέβηκε ο τελικός. Δεν είχε καθόλου κορύφωση εδώ είσαι, τίποτα. Καθόλου. Ναι, εντάξει. Και ήταν, είχε διάφορα. Ότι αν δεν υπήρχε η Ζέτα και ο Μάρκος θα ήταν κάτω από 20%. Παιδιά, το φόρμα της Ζέτας σας άρεσε. Η Ρούλα δεν νομίζω να προσέθεσε τίποτα στο σώμα αυτό. Γιατί? Δεν νομίζω. Η Ρούλα, δηλαδή, εγώ τη θεωρώ και είναι, όχι εγώ τη θεωρώ, ποιος είμαι εγώ, πολύ σπουδαία Ελληνίδα παρουσιάστρα τη Ρούλα. Δεν νομίζω ότι προσέθεσε κάτι τέτοιο. Γιατί δεν τη συζητούσαμε και εδώ ακόμα. Όχι ιδιαίτερα. Τι ανατροπή εσύ έκανε η Ρούλα. Τι, πες μου κάτι που σου έμεινε σένα, επειδή λες ότι έκανε. Εννοεί προφανώς ότι συζητήθηκε στα μίντια. Συζητήθηκε στα μίντια. Η Ζέτα σχολίασε σαν ήταν καλύτερη στον Αντένα ή αν είναι καλύτερη στο Μέγκα. Και επειδή είναι καλή παρουσιάστρια και γενικά σε ενδιαφέρει τι φοράει, τι δεν φοράει, τι, αν δίνεται, αν δίνεται κτλ. Και οι κόντρε τη Ρούλα είναι κάποιε που έχει το Γιαννιά. Οι κόντρε δεν υπήρχαν. Το πρώτο live με το σκίσιμο και μετά η Μανούλα που τη έκανε ορφανή. Ουσιαστικά το Μουρατίδη και τα λοιπά. Αυτό σε τέτοιε θέσει δεν πρέπει να υπάρχει κόντρα να είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή αν σου μένει τη Ρούλα η κόντρα τη με το Μακαλιά, αλίμονο στη Ρούλα. Δεν είναι η Ρούλα. Γι' αυτό η Ρούλα είναι πολύ top παρουσιάστρια για να σου μένει μόνο επειδή έκανε κόντρα με το Μακαλιά, παιδιά. Αυτό λέω. Και δεν θα ήταν ωραίο να μπαινε και σε διαδικασίε. Δηλαδή να τη βλέπει να σφάζει. Δεν είναι ωραίο, ναι. Είναι και ξύπνια Ρούλα, δεν είναι τώρα. Τη βλέπεσαν λίγο στην αρχή και μαζεύτηκε, εγώ πιστεύω, Ρούλα. Και μετά διαβάζω. Μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για κάτι άλλο. Ότι η Ρούλα το έχει μετανιώσει που πήγε. Εγώ χωρίς να το ξέρω. Εγώ το λέω αυτό. Δεν έχω μιλήσει, είναι δικιά μου άποψη. Θα μου πει τι κάνει εσύ, δίκη προθέσεις. Μπορεί να το είχε και διαφορετικά στο μυαλό τη και στην πορεία να βλέπει ότι αλλιώς. Νομίζω ήταν... ότι όλοι το είχαν διαφορετικά στο μυαλό του. Καλά, σίγουρα φαντάζομαι που έκανε και μεταγραφή Ζέτα, έτσι. Και το ΜΕΚΑ φαντάζομαι το είχε διαφορετικά στο μυαλό του. Σίγουρα. Ίσως, ναι. Μπορεί να είναι και το πρώτο βήμα για τη Ρούλα για κάτι άλλο. Αυτό ναι. Πολύ.